Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Είμαστε εδώ στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Μια Ολομέλεια η οποία συνήθως, στην οποία συνήθως υπάρχει πάρα πολύ τρέξιμο από τους ευρωβουλευτές και από τους δημοσιογράφους. Έχω τη χαρά να έχω στην εκπομπή μας εδώ τον κύριο Κίρτσο από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, τι κάνετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, που είστε στην εκπομπή μου. Θέλω λίγο να συζητήσουμε και να μου πείτε τις επιτροπές στις οποίες είστε μέλος, για να μάθει ο κόσμος λίγο περισσότερο τα ευρωπαϊκά και να δει λίγο το έργο των ευρωβουλευτών. Εντάξει, η δουλειά μας γίνεται μέσω των επιτροπών. Είναι καμιά 20 επιτροπές, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, που τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική, γιατί ασχολείται με όλα τα οικονομικά και νομισματικά θέματα και σε αυτήν έρχονται και αναφέρονται οι κορυφαίοι της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή ο Ντράγκη, ο Ντάισελμπλουμ, όλους αυτούς που βλέπουμε να πρωταγωνιστούν στις τηλεοράσεις και για τα θέματα της διαχείρισης της ελληνικής κρίσης, περνάνε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για να μας ενημερώνουν. Είμαι επίσης στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που και αυτή έχει σημασία. Είναι κάπως δυσάρεστη, γιατί συνήθως μετράει κονδύλια τα οποία πρέπει να περιοριστούν κιόλας. Από την άλλη όμως υπάρχουν και κάποιες ανάσες ευχάριστες. Έχουν εγκριθεί 2-3 εκθέσεις μου στα πλαίσια του Ταμείου Αντιμετώπισης των Συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης και διάφοροι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους στην Ελλάδα, είτε σε μέσα ενημέρωση, είτε σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε εμπορικές επιχειρήσεις, διευκολύνονται από αυτό το ταμείο και έτσι αισθάνομαι και κοινωνικά χρήσιμος μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είμαι επίσης στην Επιτροπή, την καινούργια που έγινε, η οποία θα μελετήσει το φορολογικό σύστημα στις 28 χώρες μέλη. Είναι αποτέλεσμα της υπόθεσης του Λουξεμβούργου και της διαμάχης που ξέσπασε για το φορολογικό καθεστώς των διαφόρων χωρών. Νομίζω έχουμε 22 καθεστώτα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δίνονται υπερβολικά προνόμια σε πολυεθνικές, σε πολύ πλούσιους πολίτες και σε ιδρύματα. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν για να γίνει το φορολογικό σύστημα περισσότερο ενιαίο, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή θα υπάρχει ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα, ας πούμε, όσο μπορούμε να το πούμε, για όλες τις χώρες? Όχι ακριβώς, γιατί αυτό δεν αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ θα το θέλαμε. Αποφασίζεται από τις κυβερνήσεις. Είναι η φορολογική πολιτική εξακολουθεί να είναι προνόμιο των κυβερνήσεων. Αλλά σαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι και μετά και από αυτά τα ζητήματα που έχουν αναδειχθεί, θα ασκήσουμε πίεση και σιγά σιγά μπορούμε να πάμε στην κατεύθυνση ενός πιο εναρμονισμένου φορολογικού συστήματος, ώστε για παράδειγμα μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν δραστηριότητες στην Ελλάδα, να μην έχουν φορολογική έδρα το Λουξεμβούργο και βγάζουν τα λεφτά τους ουσιαστικά στην Ελλάδα, αλλά δεν φορολογούνται στη χώρα μας, πάνε και φορολογούνται εκεί που θέλουν με ειδικούς συντελεστές. Τέτοια ζητήματα τα οποία είναι δύσκολα από οικονομική, τεχνική και φυσικά πολιτική άποψη θα μας απασχολήσουν. Και είμαι και στην υποεπιτροπή άμυνας και ασφάλειας, που και αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ασχολείται με ζητήματα όπως η κρίση στην Ουκρανία, ο κίνδυνος από τους Ισλαμιστές, αναφορά τον κίνδυνο, αναφορά την δημόσια ασφάλεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Επομένως, εδώ έχουμε πολύ και ενδιαφέρουσα δουλειά. Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να γίνουμε γέφυρες μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε και να βγάλουμε τις ελληνικές ευαισθησίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και στην κυβέρνηση και στα κόμματα ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν εδώ, ποια δυναμική έχει αναπτυχθεί και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Κάνατε λόγο πριν για το Ταμείο Αντιμετώπισης Συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης. Πείτε μου λίγο πώς λειτουργεί και τι ακριβώς. Πώς ακριβώς, τι είναι η βοήθεια που προσφέρει σε αυτό? Να σας πω, αυτό παλιά ήταν ένα κονδύλι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δυστυχώς τώρα έχει περιοριστεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ, που 150 εκατομμύρια ευρώ για μία τόσο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελάχιστα. Όμως η ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας, άρχισε να κάνει αιτήσεις και να διεκδικεί χρήματα από αυτό το ταμείο. Και εάν κάνει το αίτημα η ελληνική κυβέρνηση, το εγκρίνει η Επιτροπή
και στη συνέχεια το επικυρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποδεσμεύονται διάφορα χρήματα, διάφορα ποσά, τα οποία πηγαίνουν για δύο λόγους. Ή να υποστηριχθούν άνθρωποι που έχασαν τη δουλειά τους, για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στην Sprinter. Η Sprinter ήταν μια μεγάλη αλυσίδα. Ναι. Και στο ΦΟΚΑ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και στο ΦΟΚΑ, ναι. Και τώρα το καινούργιο που θα εγκριθεί τον Απρίλιο και έχει τη δική μου υπογραφή, είναι αυτοί που χάσαν τη δουλειά τους στα μέσα ενημέρωσης στην περιοχή της Αττικής. Μεταξύ των οποίων οι εργαζόμενοι στο Alter. Ναι. Τώρα, όταν περάσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, που συνήθως περνάνε γιατί όλοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά βέβαια στριμώχνονται στην πόρτα γιατί τα λεφτά είναι περιορισμένα, δίνονται δύο ειδών χρήματα. Χρήματα για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να βοηθηθούν οι πρώην εργαζόμενοι να τα βγάλουν πέρα για ένα διάστημα. Για πόσο διάστημα? Δηλαδή κάποιο επίδομα για κάποιους μήνες, για ένα χρόνο? Συνήθως το ποσό είναι... το ποσό καλύπτεται κατά 60% από το Ταμείο αυτό αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αναεργαζόμενο είναι γύρω στα 10.000 ευρώ σε γενικές γραμμές. Βέβαια, ο μέσος όρος δεν σημαίνει τίποτα, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 6.000, κάποιος άλλος μπορεί να πάρει 14. Είναι και... ανάλογα το μισθό που έπαιρναν στην εργασία τους? Όχι, όχι. Είναι ανάλογα με το στόχο. Υπάρχουν αυτοί που βοηθούνται για να συντηρηθούν απλά και υπάρχουν και αυτοί που είναι πιο σημαντικό, που βοηθούνται για να επανενταχθούν επαγγελματικά. Δηλαδή, είτε να κάνουν μια επαγγελματική επανεκπαίδευση, είτε να ξεκινήσουν οι ίδιοι μια μικρή δική τους εταιρεία. Επομένως, διαφοροποιείται ο σκοπός, αλλά τέλος πάντων έχει μια κοινωνική ευαισθησία όλο αυτό το θέμα. Δυστυχώς όμως έχουν περιοριστεί τα κονδύλια. Από την άλλη πλευρά, επί κυβέρνηση Σαμαρά υπήρξε αντίδραση, της θετική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης, άρχισε να διεκδικεί αυτά τα κονδύλια και εμείς που ήμασταν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανταποκριθήκαμε σε όλα αυτά τα αιτήματα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά όλα είναι ευχάριστα και ειδικά αυτό που είπαμε για το Ταμείο Αντιμετώπισης Συνεπειών της Παγκοσμιοποίησης και ότι θα υποστηριχθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, είτε στη Sprinter, είτε στο ΦΟΚΑ, είτε οι εργαζόμενοι του Alter, δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, όλοι αυτοί είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους. Θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο γενικό, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους. Δεν θα μπορούσε. Θα ήταν δύσκολο, γιατί δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι κινήσεις είναι ουσιαστικές για όσους συμμετέχουν, που είναι λίγοι δυστυχώς, αλλά έχουν και ένα συμβολισμό ότι τέλος πάντων κάτι προσπαθούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε κοινωνικά αυτούς που δέχονται μεγάλη πίεση. Ωραία. Αυτή την εβδομάδα είστε εδώ μιλητής στην Ολομέλεια με θέμα τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά. Πείτε μας λίγο. Εντάξει, λίγο, γίνονται συζητήσεις για όλα τα θέματα. Ναι. Και όταν σου δίνει χρόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να μιλήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Και το ένα λεπτό έχει γίνει γνωστό. Για το ένα λεπτό. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ή σου δίνει χρόνο η πολιτική σου ομάδα. Η πολιτική μου ομάδα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε, αν κρίνει η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι πρέπει να μου δώσει χρόνο από αυτόν που δικαιούται η ομάδα, μου δίνει χρόνο, μου έδωσε. Είναι το report του κυρίου, η έκθεση του κυρίου Messerschmitt, αν δεν κάνω λάθος, για τον ανταγωνισμό, δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστούν ζητήματα έλλειψης ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά. Έγινε μια ωραία συζήτηση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Πώς, για παράδειγμα, θα ελεγχθεί η κυριαρχία της Google και δεν θα είναι κατάχρηση ενός μονοπωλιακού καθεστώτος που έχει δημιουργηθεί στη νέα τεχνολογία με κυριαρχία των Αμερικανικών πολυεθνικών. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Εγώ όμως μίλησα για πιο βατά για μας ζητήματα, δηλαδή ζήτησα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να δούμε γιατί η τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου είναι τόσο υψηλή στην πατρίδα μας. Είναι εισαγόμενο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγεται σε πολύ κατώτερη τιμή. Άρα δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και δεν υπάρχει συνεννόηση με την Gazprom, τη ρωσική πολυεθνική που κάνει τις εξαγωγές του φυσικού αερίου, ώστε να γίνονται σεβαστά τα καλώς εννοούμενα οικονομικά μας συμφέροντα στην Ελλάδα. Ή ένα άλλο θέμα που ζήτησα να μελετηθεί είναι γιατί η πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δεν αντανακλάται επαρκώς στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Γιατί και η ΔΕΗ είναι μια μορφή κρατικού μονοπόλιου ή ολιγοπόλιου,
Επομένως, βλέπουμε ότι πολλές φορές παρακάμπτονται τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του καταναλωτή. Όλα αυτά τα ζητήματα του ανταγωνισμού έχουν σχέση με την οικονομική καθημερινότητα, αλλά και με τη δυνατότητα κάθε οικονομίας να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Στην ομιλία μου, που ήταν δίλεπτη. Από ένα λεπτό πήγε δύο λεπτά. Όχι, δύο λεπτά, γιατί μου έδωσε χρόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Όταν δεν σου δίνει χρόνο η πολιτική σου ομάδα, γιατί δεν μπορεί να σου δίνει, είμαστε 751 ζωή να έχουμε, δεν μπορεί να σου δίνει χρόνο σε όλα τα θέματα που θες εσύ. Πας στη λεγόμενη διαδικασία του catch the eye, δηλαδή να πιάσεις το μάτι της γραμματείας. Σηκώνεις το χέρι σου ή πας εκεί και δίνεις ένα σημείωμα. Και μπαίνει σε μια ουρά, αφού εξαντληθεί ο χρόνος των πολιτικών ομάδων. Μετά είναι 10-20 συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν πια δικαίωμα να μιλήσουν 60 δευτερόλεπτα. Ευτυχώς εγώ είμαι εκπαιδευμένος από τα τηλεοπτικά παράθυρα και 60 δευτερόλεπτα μου φαίνονται αρκετά για να πω αυτό που θέλω. Τα 120 δευτερόλεπτα δε που μου δώσανε σήμερα και χθες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μου φαίνονται ατελείωτος κοινοβουλευτικός χρόνος. Ευχάριστα είναι αυτά. Ευχάριστα είναι να έχουμε αλλαγές προς το καλύτερο και διευκολύνσεις για να μπορούμε να προωθούμε τις θέσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, όσο μπορούμε. Ναι, όσο μπορούμε. Αλλά βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι ένας θεσμός που βασίζεται στο διάλογο και στη σύνθεση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δύναμη πολιτική να επιβάλλει τις απόψεις της, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η μεγαλύτερη δύναμη, έχει 221 ευρωβουλευτές επί συνόλου 751. Είναι δηλαδή, δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, είναι σχετική πλειοψηφία. Αν προσθέσουμε σε αυτούς τους σοσιαλιστές και τους συμμάχους τους, που είναι γύρω στους 190 αν δεν κάνω λάθος, τότε έχουμε μια σταθερή πλειοψηφία, η οποία βασίζεται στην κεντροδεξιά, στην οποία ανοίγω εγώ, και στην κεντροαριστερά, που είναι οι σοσιαλιστές και οι σύμμαχοί τους, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Αυτές οι δύο δυνάμεις αποτελούν τη βάση συνεννόησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, εδώ έχει διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Η κεντροδεξιά με την κεντροαριστερά είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται και να αποτελούν τη βάση μιας ευρύτερης συνεννόησης και με άλλες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να συμπράξουν. Από ό,τι όμως βλέπω, συνεργάζονται αρμονικά. Αρκετά καλά. Συνεργάζονται αρμονικά σε αυτή τη φάση, αν και διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, γιατί δέχονται μια μεγάλη πολιτική πίεση από την αριστερά, όχι τόσο μεγάλη, αλλά είναι εντυπωσιακές οι εξελίξεις στην Ελλάδα με την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, και προβληματίζεται κεντροδεξιά και κεντροαριστερά, γιατί σου λέει ΣΥΡΙΖΑ, μήπως έρθουν και οι Ποντέμος στην Ισπανία, οπότε αρχίσουμε και έχουμε μια αριστερή ανατροπή που αλλάξει την πολιτική γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το κυριότερο είναι ότι δέχονται μεγάλη πίεση από τα δεξιά. Είναι δηλαδή οι δεξιοί αντιευρωπαίοι και ευρωσκεπτικιστές, η Λεπέν στη Γαλλία, η οποία ήρθε πρώτη στις ευρωεκλογές και θα έρθει και πρώτη, από ό,τι λένε, με το κόμμα της σε κάτι τοπικές εκλογές που έχουν. Και ζητούσε προεκλογικά και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όχι επειδή αγαπάει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή ήθελε να χρησιμοποιήσει την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για να αποσταθεροποιήσει την Ευρωζώνη και να βγάλει τη Γαλλία από την Ευρωζώνη, γιατί αυτή θέλει να επιστρέψει στο γαλλικό φράγκο. Επομένως, η μεγάλη πίεση που δέχεται η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά είναι από τα δεξιά και την άκρα δεξιά, που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέλος πάντων είναι ευρωσκεπτικιστές. Ναι. Άρα έχεις τον Μπέπε Γκρίλο στην Ιταλία, τη Λεπέν στη Γαλλία, τον Φαράζ στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλοι αυτοί είναι κεντρικός μεγάλες δυνάμεις και δημιουργούν και μεγάλη φασαρία. Ναι. Και πολλές φορές φασαρία για το τίποτα ή για πράγματα ανεπουσίας. Εντάξει, όχι για το τίποτα, διότι και η επικοινωνία, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει το ρόλο της στην πολιτική. Δηλαδή, και ο Φαράζ και η Λεπέν είναι πολύ καλοί στην κοινοβουλευτική τους παρουσία. Πάντα εντυπωσιακή. Ναι. Επίσης, μιλήσατε και για νέες μεθόδους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επενδύσεων. Αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί τώρα τελευταία οι επενδύσεις έχουν παγώσει στην Ελλάδα. Καλά, η Ελλάδα δεν είναι αντιπροσωπευτική χώρα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα προβλήματα οικονομικά, τα οποία όμως έχει αρχίσει και τα αντιμετωπίζει. Η Ελλάδα ήταν και επί Νέας Δημοκρατίας στην κατώτατη κατηγορία, που σημαίνει ότι οι βελτιώσεις που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φτάνουν ακόμα στην Ελλάδα ή θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φτάσουν. Να σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Η πολιτική χαλαρή νομισματική που ακολουθεί ο Ντράγκη έχει ρίξει εντυπωσιακά το κόστος δανεισμού και των εταιριών
και του δημοσίου και των κρατών, ιδιαίτερα της λεγόμενης ευρωπεριφέρειας. Δηλαδή η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή καλύπτει τις ανάγκες της στις διεθνείς αγορές και δίνει τα δεκαετή της ομόλογα με ένα επιτόκιο κατώτερο του 1%. Η Ιρλανδία, που έχει πιο κοινά χαρακτηριστικά με εμάς, δηλαδή δεν είναι τόσο αναπτυγμένη όσο η Ιρλανδία, δίνει τα δεκαετή της ομόλογα με 1,7%. Έχουν φτάσει στο σημείο αυτές οι δύο χώρες που είναι πρώην μνημονιακές, και γι' αυτό τις αναφέρω, να δανείζονται τεράστια ποσά στις διεθνείς αγορές και να αποπληρώνουν πριν τις προθεσμίες να εξοφλούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους έχει δανείσει, όπως δάνεισε και στην Ελλάδα, με επιτόκιο της τάξης του 4%. Επομένως, είναι τόσο ισχυρή η θέση τους πλέον στις διεθνείς αγορές, που παίρνουν περισσότερα από αυτά που χρειάζονται, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, και εξοφλούν πρόωρα τα δάνειά τους και έτσι καρπώνονται τη διαφορά στα επιτόκια. Φανταστείτε να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, να βγαίναμε στις αγορές από εκεί που παρακαλάμε, τέλος πάντων, τους πιστωτές. Παρακαλάμε γιατί αυτονόητα τώρα πια. Δεν είναι τα αυτονόητα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο με αυτή την έννοια. Αν βάλουμε σε τάξη την οικονομία μας, αν προσαρμοστούμε, τότε θα βγούμε στις αγορές, θα πέσει το κόστος δανεισμού, άρα θα πέσει και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και θα εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό που θα πάνε για επενδύσεις ή για κοινωνικές ανάγκες. Για να γίνουν όμως όλα αυτά τα ωραία που ήδη γίνονται στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του μνημονίου που είναι σε ισχύ, να υπάρξουν τα πρόσθετα αναγκαία μέτρα ή τα διορθωτικά μέτρα και να προετοιμαστεί και η γέφυρα από το μνημόνιο, από το πέρασμα από το μνημόνιο προς τις αγορές. Είχαμε φτάσει κοντά με τη Νέα Δημοκρατία την άνοιξη του 2014 σε όλα αυτά τα ωραία που σας περιγράφω. Μετά όμως ήρθε η ήττα στις ευρωεκλογές και τρόμαξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε πάγωσε τα πρόσθετα μέτρα και όλα αυτά που βέβαια δεν αρέσουν στον κόσμο. Είναι αυτό που λένε ότι κατέβασαν οι υπουργοί τα στυλό λόγω πολιτικού κόστους. Εντάξει, είναι αυτή η αντίληψη του πολιτικού κόστους που νομίζω ότι αν είχε τρέξει και είχε προλάβει η Νέα Δημοκρατία θα είχε πάει και καλύτερα στις εκλογές, γιατί θα είχε να δείξει στον κόσμο ότι έβαλε τέλος στο μνημόνιο. Δηλαδή εννοείται εάν με κάποιο τρόπο γινόταν να είχαμε ήδη βγει πριν τις εκλογές. Ναι. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό τόσο σύντομα, πώς θα μπορούσε να είχαμε βγει από το μνημόνιο νωρίτερα. Τόσο σύντομα, διότι είμαστε ήδη 5 χρόνια στο μνημόνιο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς θα γινόταν να βγαίναμε πριν τον προγραμματισμένο χρόνο που θα βγαίναμε τώρα αυτό το διάστημα. Εντάξει, καταρχήν το αρχικό μνημόνιο του 2010 ήταν προγραμματισμένο να λήξει το 2012. Επειδή όμως ήταν πολλά τα καθήκοντα και δεν ήμασταν καλά οργανωμένοι, παίρνουμε συνεχώς παρατάσεις. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε μνημόνιο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι χρωστάγαμε περισσότερα από τους άλλους, Ιρλανδία και Πορτογαλία, γι' αυτό μας δώσανε περισσότερη οικονομική βοήθεια. Και ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν θηριώδες το 2009. Είχε φτάσει στο 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή είχαμε χάσει τη διεθνή μας ανταγωνιστικότητα. Εάν λοιπόν, σας λέω το εξής, η Νέα Δημοκρατία επιτάχυνε τις αλλαγές αντί να τις παγώσει, δηλαδή το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο του 2014 έπαιρνε τα πρόσθετα μέτρα που ζητούσε η Τρόικα με τη μορφή του email Χαρδούβελη, ναι, ή κάποια άλλα μέτρα αλλά που θα είχαν ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, τότε θα είχαμε βγει στις αγορές συνολικά, γιατί ήδη βγήκαμε για πρώτη φορά την άνοιξη του 2014 και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θα δανειζόμασταν αφού είχαμε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μας, όχι με το επιτόκιο της Ιρλανδίας που πηγαίνει πάρα πολύ καλά η Ιρλανδία και είναι κάτω από 1%, αλλά έστω με το επιτόκιο της Πορτογαλίας που είναι συγκρίσιμη με εμάς και είναι γύρω στο 1,7-1,8%. Αυτά τα ζητήματα λύνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εάν κάνεις αυτό που πρέπει, μετά έχεις ένα ευνοϊκό πλαίσιο που σε σπρώχνει προς τα εμπρός. Δηλαδή, σου δανείζεσαι με χαμηλό επιτόκιο. Μετά, το άλλο σημαντικό που έχει συμβεί είναι ότι η ισοτιμία του ευρώ έχει πέσει πολύ και αυτή είναι μια μέθοδος που ακολούθησε ο Ντράγκη. Δηλαδή πριν αρκετούς μήνες ήταν στο 1,45 όταν άρχισε να τσακώνεται με τους Γερμανούς ότι είναι υπερβολικά υψηλά και τώρα είναι κάτω από 1,10 σε σχέση με το δολάριο. Επομένως έχει γίνει η προεργασία ή τώρα έχει το σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις που βασίζεται βέβαια κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Έχει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που συζητήσαμε σήμερα και έκανα και παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μακροπρόθεσμο δανεισμό και προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτών. Άρα βλέπουμε ότι πράγματα γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όλα γκρίζα ή όλα θολά.
Απλά εμείς στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω από τους άλλους. Κρατάμε ομπρέλα. Κρατάμε ομπρέλα, ναι. Δηλαδή η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, οι πρώην μνημονιακές χώρες, βγήκανε και η Κύπρος που είναι να βγει από το μνημόνιό της στο τέλη του 2016, υπάρχει εκτίμηση ότι θα βγει από το μνημόνιο εντός του 2015 και μπορεί να μας αφήσει εμάς μόνους στο μνημόνιο. Θα μείνουμε μόνοι, θα βγει ακόμα και η Κύπρος, η οποία μπήκε πολύ αργότερα. Και κούρεμα κιόλας. Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο σοκαριστικό όλο αυτό που σοκαριστικό. Ήταν όλα είναι σοκαριστικά. Ακόμα και αυτοί που βγαίνουν από το μνημόνιο, πρέπει να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές, ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν λύσει όλα τους τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Είναι σε επιτήρηση, έτσι. Είναι και σε επιτήρηση, οι πάντες είναι σε επιτήρηση. Και η Γερμανία ακόμα. Αλλά εντάξει, αυτή είναι πολύ ισχυρή. Οπότε είναι άλλου είδους επιτήρηση. Όσο περισσότερα χρωστάς και όσο περισσότερο πιο κάτω είσαι στην οικονομική ιεραρχία, τόσο πιο σκληρή είναι η επιτήρηση, γιατί εφόσον υπάρχουν κοινοί κανόνες, είναι λογικό να επιτηρούνται περισσότερο αυτοί που δεν τα καταφέρουν παρά αυτοί που τα καταφέρουν, για να ανέβει σιγά σιγά το επίπεδό τους και να λειτουργήσει η Ευρωζώνη σαν ενιαίο οικονομικό σύνολο. Επομένως, δεν πρέπει να μας τρομάζουν όλα αυτά και αυτή νομίζω είναι η γοητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να ενημερωνόμαστε, να τα καταλαβαίνουμε και να συμβάλλουμε στη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής που θα μας φέρει σημαντικά ευρωπαϊκά ωφέλη. Πολύ ωραία. Πείτε μου λίγο για το Eurogroup. Ναι. Για το χθεσινό Eurogroup. Εντάξει, ποια είναι η γνώμη σας? Το χθεσινό Eurogroup ήταν, μπορούμε να πούμε, ελπιδοφόρο, με την εξής έννοια, ότι δέχθηκε η ελληνική πλευρά το αναπόφευκτο, που είναι να γίνει η λεγόμενη τεχνική μελέτη, τεχνική συνεργασία, η Τρόικα δηλαδή, τα κλιμάκια της Τρόικας, είτε πάνε στη Βρυξέλλη είτε πάνε στην Αθήνα, να μελετήσουν το πρόβλημα. Διότι τώρα, ας πούμε, δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, πώς διαμορφώνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνεται το ασφαλιστικό έλλειμμα. Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Όλα αυτά έχουν αλλάξει προς το χειρότερο τους τελευταίους μήνες και με ευθύνη, κατά την άποψή μου, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Επομένως, για να υπάρξει μια συνεννόηση, να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό, να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό, να οργανωθεί η ολοκλήρωση του μνημονίου μετά την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζεται και να προετοιμαστεί σε βάθος χρόνου η έξοδός μας στις αγορές, πρέπει να μελετηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία, που έχουμε μείνει πίσω, που πηγαίνουμε καλά, τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν και όλα αυτά. Γι' αυτό χρειάζονται οι λεγόμενες τεχνικές επιτροπές και γι' αυτό δεν μπορούν όλα να λαληθούν όπως το θέλει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση, για να κρύψει την ύπαρξη της Τρόικας και να μιλάει για τους θεσμούς, να γίνονται όλα σε πολιτικό επίπεδο. Δεν μπορούν οι υπουργοί ή στο Eurogroup, δεν μπορούν να συζητάνε αναλυτικά τι γίνεται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας, πόσοι βγαίνουν στη σύνταξη, πόσο είναι τα εφάπαξ, πόσοι βγαίνουν κάτω από τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, πώς πρέπει να αλλάξουν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης για να περιοριστεί το κόστος του συστήματος. Όλα αυτά πρέπει να γίνει τεχνική επεξεργασία. Και για να γίνει τεχνική επεξεργασία, πρέπει οι άνθρωποι της Τρόικας ή των θεσμών, όπως λέει η κυβέρνηση, να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους των ελληνικών υπουργείων. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, δέχθηκε ο κ. Βαρουφάκης ότι θα μπούμε στη φάση της τεχνικής προετοιμασίας και δέχθηκε να υποβάλει και πρόσθετες προτάσεις για μέτρα, γιατί νομίζω αυτά που λέει είναι περισσότερο έκθεση ιδεών παρά κοστολογημένα μέτρα που θα μας λύσουν το πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, με καθυστέρηση που μπορεί να είναι και επικίνδυνη, ξεκινάει η διαδικασία. Το θετικό λοιπόν μήνυμα του χθεσινού Eurogroup είναι ότι έστω και καθυστερημένα ξεκίνησε η διαδικασία. Πού θα οδηγήσει αυτή η διαδικασία? Θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην αξιολόγηση της κατάστασης, στην ολοκλήρωση του μνημονίου που βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντάξει, βέβαια, η κυβέρνηση θα λέει ότι δεν υπάρχει μνημόνιο. Θα το ονομάσει κάπως αλλιώς. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και σε εκείνο το λεπτό σημείο, σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, δύο μήνες και πριν τη λήξη του τετραμήνου στο τέλος του Ιουνίου, είναι μαθηματικά βέβαια, θα υπάρξουν νέα οικονομικά μέτρα. Και εκεί είναι το πολιτικά και κοινωνικά εκρηκτικό ζήτημα, διότι και η Νέα Δημοκρατία δίλιασε να πάρει τα πρόσθετα μέτρα που θα μας έβγαζαν από το μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προετοιμάσει την κοινή γνώμη ότι έφτασε το τέλος της λιτότητας, ότι φύγανε οι κακοί από την εξουσία, ότι τα κάψαμε τα email του Χαρδούβελη κτλ. Και βάφτισαν το κρέας ψάρι. Οπότε το θέμα είναι πώς θα το παρουσιάσουν στην κοινή γνώμη, χωρίς να υποστούν ανεπανόρθωτη πολιτική ζημιά. Θα σταθώ στο σημείο που είπατε ότι μετά το τετράμινο θα έχουμε νέα οικονομικά μέτρα.
Ναι, προς το τέλος του τετραμήνου, στη διάρκεια του τετραμήνου, όχι μετά το τετραμήνου. Θα είναι δηλαδή αυτά που, όπως λέτε, δεν πήρε η Νέα Δημοκρατία, θα είναι σκληρότερα από αυτά που, αν πηγαίναμε καλά και τα είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι ήπια. Θα είναι μεγαλύτερης απόδοσης, γιατί τώρα, αν τότε έπρεπε να καλύψουμε ένα κενό 2,5 δισεκατομμύρια, πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει συνολικά από όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια, κοστολογούνται σε 50 έως 60 δις. Επομένως, όταν έχεις πάρει μέτρα 50 έως 60 δις και έχεις υποφέρει σαν κοινωνία, έχει συμφέρον να πάρεις τα τελευταία 2,5 δις για να βγεις επιτέλους από το μνημόνιο, να πας στις αγορές και να αρχίσεις να λειτουργείς καλύτερα. Άρα δεν είναι σωστή επιλογή να πεις όχι στα τελευταία μέτρα, γιατί ακυρώνεις την προηγούμενη προσπάθεια των 50 και 60 δισεκατομμυρίων. Κινδυνεύεις να την ακυρώσεις. Όλοι. Την αχτή όλη προσπάθεια. Ναι, στον τώρα αέρα. Τι γίνεται. Η νέα κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με το αίτημα για μεγαλύτερα μέτρα. Δηλαδή, αν ζητάγαν 2,5 δις από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή σας είπα ότι τώρα πέφτουν τα φορολογικά έσοδα, πέφτουν τα ασφαλιστικά, πέφτει το ένα, πέφτει το άλλο, δεν πάει καλά η οικονομία, πέφτει ο ρυθμός ανάπτυξης και αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική απόσταση πρέπει να καλυφθεί θα είναι μεγαλύτερη. Βέβαια, εκεί θα υπάρχει ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης. Μπορεί να ζητήσουν 4,5 δις μετά την αξιολόγηση και να πει η κυβέρνηση: παιδιά, μπορώ μέχρι 3-3,5. Πάντα υπάρχει ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Και έχει το εξής πλεονέκτημα η κυβέρνηση η νέα: μπορεί να ορίσει ένα διαφορετικό μείγμα μέτρων. Ένα παράδειγμα που έτσι θέλω να το χρησιμοποιώ είναι ότι επειδή αναπόφευκτα θα μειωθεί το κόστος του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος, γιατί είναι μεγάλα τα ελλείμματα και δεν μπορεί να τα κρατήσει ο προϋπολογισμός, να τα καλύψει, μπορεί να κάνει έναν εθνικό διάλογο, τον έχω προτείνει εγώ, ναι, ότι να αρχίσουμε το κούρεμα, το αναγκαίο νέο κούρεμα των συντάξεων από τα λεγόμενα ρητηρέ. Τις μεγάλες συντάξεις δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πια τόσο μεγάλες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτές που έχουν απομείνει και είναι μεγαλύτερες από τις μικρές. Λοιπόν, να πας στους βουλευτές, να πας στους ευρωβουλευτές, να πας στη ΔΕΗ, να πας στον ΟΤΕ, να πας στους τραπεζικούς, να πας στους υπαλλήλους της Βουλής, να πας στους δικαστικούς, να πας εκεί που πρέπει να πας, τέλος πάντων. Επομένως, μπορεί να κάνεις ένα μείγμα, το οποίο θα είναι σκληρό βέβαια αναπόφευκτα, αλλά θα είναι πιο δίκαιο από κοινωνική άποψη. Άρα η κυβέρνηση αυτή, επειδή έχει νέα λαϊκή εντολή και επειδή είναι άλλης πολιτικής απόχρωσης, μπορεί να πάρει τα μέτρα, αλλά να ορίσει το δικό της μείγμα. Τα μέτρα όμως πρέπει να έχουν το λεγόμενο ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα πρέπει να καλύψουν τη δημοσιονομική απόσταση που θα προσδιοριστεί. Θα μπορέσει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ να το περάσει αυτό από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κούρεμα στις συντάξεις, όχι σε όλες φυσικά, έστω και στις μεγάλες. Δηλαδή, εκεί που μας έλεγαν τη διαγραφή χρέους για ελαφρύνσεις. Τώρα πώς θα πάνε και θα ζητήσουν κούρεμα συντάξεων. Κοιτάξτε, αν όμως να σκεφτούμε το άλλο, ότι αν δεν τα ζητήσουν αυτά και αν δεν τα κάνουν, να σκεφτούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε τίποτα σαν χώρα και αν δεν κάνει τίποτα σαν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι θα μείνουν τα πράγματα όσοι έχουν, έστω σε αυτή τη μέτρια έως κακή κατάσταση. Είναι μαθηματικά βέβαια ότι όλα θα πάνε πολύ χειρότερο. Δηλαδή, εάν δεν βάλει τάξη τώρα στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα, σε 2-3-4 μήνες θα έχει πρόβλημα καταβολής των συντάξεων. Άρα, το κόστος της αδράνειας είναι μεγαλύτερο. Το κοινωνικό κόστος της αδράνειας είναι μεγαλύτερο από το κοινωνικό κόστος των μέτρων. Επίσης, επειδή θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, έστω και με δυσάρεστα μέτρα, μετά θα αρχίσουμε να εισπράττουμε σαν χώρα. Δηλαδή, θα έχουν πέσει τα επιτόκια, θα έχει πέσει το κόστος διαχείρισης του χρέους, θα γίνει μια αναδιάρθρωση του χρέους, θα είναι μεγαλύτερη η δυνατότητα να μας εμπιστευτούν οι επενδυτές. Επομένως, αν βάλουμε στο τραπέζι 3-3,5 δις, είναι φανερό ότι τα κέρδη που θα έχουμε σε διάστημα λίγων μηνών μπορεί να είναι 9 και 12 δις. Άρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στρατηγικής σημασίας. Αν κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά και έξυπνα, θα επιβραβευτούμε σε διάστημα λίγων μηνών. Αν μείνουμε δέσμοι της θεωρίας του πολιτικού κόστους, της ασυνέπειας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εντάξει, εγώ την ανέλυα προεκλογικά, αλλά θα σας πω ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προεκλογικά άλλα λέγανε και άλλα κάναμε μετεκλογικά. Άρα υπάρχει και αυτό. Αρκεί ο κόσμος θα το καταλάβει, πιστεύω, αρκεί να είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι το μείγμα καλύτερο από το προηγούμενο. Έκανα και μια μικρή έρευνα στη σελίδα σας πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, γιατί είμαι και social media manager εκτός από δημοσιογράφος. Ωραία. Και έτσι παρακολουθώ τη σελίδα σας. Και γράφετε
όσο. Είδα ένα στάτους, ας πούμε. Όσο πιο κεντρικός και πολιτικά επικίνδυνος είσαι, τόσο σημαντικότερο Υπουργείο έχει στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ναι. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα tweets τα λεγόμενα. Ναι. Σε 150 λέξεις πρέπει να εντυπωσιάσεις, χωρίς πάνω να αποδώσεις πλήρως το πολιτικό νόημα. Αλλά να σας πω, για να μην χάνουμε το χρόνο μας ή να ψαχνόμαστε, το Βαρουφάκι εγώ τον θεωρώ από άποψη μηντιακή έτσι γοητευτικό, αλλά από άποψη διαπραγματευτική κεντρικό έως επικίνδυνο. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχαν επιλέξει κάποιον ο οποίος θα ήταν πιο ήρεμος στην προσέγγιση του, θα ήξερε καλύτερα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη διαδικασία και θα μπορούσε να τα χειριστεί αυτά πιο διακριτικά και αποτελεσματικά. Να λοιπόν ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου ένα πολύ μεγάλη σημασία Υπουργείο πήγε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος σαν προσωπικότητα κρίνεται από την κοινή γνώμη γοητευτικός και εγώ που τον έχω συναντήσει σε πολλές φορές τηλεοπτικά παράθυρα, τον βρίσκω πάντα ενδιαφέροντα, αλλά δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Θεωρείτε δηλαδή ότι σε λίγο καιρό δηλαδή θα έχουμε αλλαγή Υπουργού Οικονομικών? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Πόσο σύντομα, μάλιστα δηλαδή. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας νόμιζε ότι είχε ήδη αλλάξει. Το είπε χθες, αν δεν κάνω λάθος, και υπήρξε διάψευση. Ότι λέει τώρα συνεννοούμαστε με το γραφείο του Δραγασάκη. Δεν συνεννοούμαστε με το γραφείο του Βαρουφάκη. Α, ωραία. Ναι, εκεί προς τα εκεί θα πάμε πάντως. Είναι μαθηματικά βέβαια. Διότι... Πόσο σύντομα δηλαδή θεωρείτε ότι θα γίνει η αλλαγή Υπουργού? Μερικοί μήνες. Εκνευρίζει τον κόσμο του Eurogroup, τα στελέχη του Eurogroup, ο Βαρουφάκης. Μετά κάνει ένα σωρό δηλώσεις που δυσκολεύουν τις άλλες κυβερνήσεις να κάνουν τη δική τους διαχείριση, την πολιτική και την επικοινωνιακή. Δηλαδή όταν βγαίνει, εχθές βγήκε και είπε ότι είμαστε η πιο χρεοκοπημένη χώρα, η Ελλάδα, και οι Γερμανοί δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ πίσω τα λεφτά τους. Αυτά τα πες σε γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σήμερα βγήκε η Bild με κύριο άρθρο. Κάτι από Γιώργο Παπανδρέου μου θυμίζει λίγο αυτό. Τουλάχιστον ο Παπανδρέου λέει ότι θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Λοιπόν, βγήκε η Bild και λέει πρέπει να σταματήσουμε να τους βοηθάμε. Τα λεφτά είναι χαμένα. Μας το είπε ο Βαρουφάκης. Δεν μπορεί να γίνει έτσι δουλειά. Εντάξει, αυτό που κάνουμε κι εμείς είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί δεν μπορούμε να βρίζουμε τους Γερμανούς και μετά να πηγαίνουμε να ζητάμε λεφτά. Το άλλο, ο κύριος Πανούσης. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και αυτός σαν προσωπικότητα είναι έτσι συγκροτημένος, είναι μορφωμένος, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είπε όμως κάτι το οποίο είναι πολιτικά διανόητο. Προκάλεσε μέχρι τη διαμαρτυρία του συνδικάτου των Γερμανών αστυνομικών. Είπε ότι αν δεν αλλάξουμε λέει, την πολιτική ασύλου και τα λοιπά που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία είναι σε βάρος των χωρών πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα, θα αφήσουμε όλους τους παράνομους μετανάστες να πάνε στη Γερμανία. Δεν λέγεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αμέσως δημιουργείς πια εκρηκτικές αντιθέσεις. Νομίζω ότι επανέλαβε και ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας. Επομένως, αν ψάξουμε τις δηλώσεις, βλέπουμε ότι είναι επιθετικές και έτσι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μια ρυψοκίνδυνη τακτική. Σε μια φάση που εμείς πρέπει να συνεννοηθούμε με όλους, γιατί το πρόβλημα το ελληνικό μόνο αν αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να λυθεί. Χρωστάμε πάρα πολλά και εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τη συνεννόηση με τους εταίρους. Αυτοί δεν θέλουν να μας καταστρέψουν, θέλουν να πάμε καλύτερα, αλλά βέβαια θέτουν και κάποιους όρους. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ότι επιδοτούν μια χώρα η οποία αποτυγχάνει συνεχώς ή μια χώρα που θεωρεί ότι δεν θα πληρώσει ποτέ. Αυτό είναι το σωστό. Το ίδιο συμβαίνει και στις προσωπικές μας σχέσεις. Δηλαδή, εσείς δεν θα δανείζατε κάποιον φίλο σας, ο οποίος σας ζητούσε συνεχώς δανεικά, χωρίς να σας τα επιστρέφει? Εντάξει, αν είχα τη δυνατότητα και να ήταν πολύ φίλος, μπορεί να το σκεπτόμουν. Αλλά είναι άλλο μια φιλική σχέση και άλλο μια διακρατική σχέση. Γιατί όπως ο Βαρουφάκης κερδίζει πόντους λέγοντας ότι εμείς νομίζετε, ή κέρδισε στις εκλογές πόντους λέγοντας στους Έλληνες ψηφοφόρους πολίτες ότι μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να πληρώσουμε ποτέ. Ο Γερμανός που πρέπει να υπογράψει μια επιταγή κάποιες εγγυήσεις για να χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι πετάει λεφτά από τους φορολογούμενους πολίτες του οι οποίοι δεν περνάνε και ιδιαίτερα καλά γιατί τα συστήματα στη Γερμανία είναι αποτελεσματικά αλλά ταυτόχρονα και πολύ αυστηρά. Είδα και μια αναφορά σήμερα στη σελίδα σας πάλι στον Gordon Brown. Που λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει η Βόρεια Κορέα αν εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Gordon Brown είναι πρώην Πρωθυπουργός εργατικός. Το κόμμα των εργατικών που μπορεί να έρθει πρώτο στις εκλογές του Μαΐου.
δίνει τη μάχη με τους συντηρητικούς, αλλά δεν μπορεί να κάνει εύκολη πρόγνωση για το ποιος θα έχει τις περισσότερες έδρες. Κινούνται και τα δύο κόμματα γύρω στο 33-34%, αλλά η κατανομή των εδρών έχει τεράστια σημασία. Προειδοποίησε κατά του λεγόμενου Brexit, γιατί ένα τμήμα των συντηρητικών και το κόμμα της ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, του Φαράντζ, ο οποίος είναι και ευρωβουλευτής, δηλώνουν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν ο Γκόρντον Μπράουν, με το κύρος του πρώην Πρωθυπουργού που έχει, ότι μην το τολμήσετε, γιατί αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει η Βόρεια Κορέα της Ευρώπης. Υπερβολή βέβαια, ναι, αλλά ένας τρόπος να στείλει το πολιτικό μήνυμα. Και αναρωτιέμαι εγώ σε επίπεδο tweet, ότι αν αυτοί φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνουν Βόρεια Κορέα, αν φύγουμε εμείς από την Ευρωζώνη, με τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ναι, τι πρόκειται να γίνουμε? Θεωρούν πάρα πολύ ότι η Ευρώπη μας έχει ανάγκη και ότι αν δεν μπορούν να μας διώξουν γιατί θα διαλυθεί η Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή δεν μας έχουν πλέον ανάγκη. Και πλέον η Ευρώπη μπορεί στην αρχή να μην ήταν έτοιμη για την κρίση, τώρα όμως έχει αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς. Ναι, σωστά. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει το οικονομικό και το πολιτικό. Το οικονομικό σε γενικές γραμμές οι Ευρωπαίοι εταίροι νομίζουν ότι το έχουν αντιμετωπίσει. Δηλαδή το κόστος δανεισμού πια χωρών της Ευρωπεριφέρειας, όπως είναι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, οι πρώην μνημονιακές, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Και μειώθηκε στη διάρκεια της νέας ελληνικής κρίσης, δηλαδή της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ, της επικράτησης του ΣΥΡΙΖΑ, των δυσκολιών και αυτά. Επομένως, σημαίνει ότι σε οικονομικό επίπεδο δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ενός ελληνικού ντόμινο να πέσει η ελληνική οικονομία και πέφτοντας να παρασύρει Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία κτλ. Αυτό φαίνεται και με βάση το κόστος δανεισμού που το παρακολουθούν όλοι, ότι έχει απαντηθεί. Φαίνεται, γιατί δεν υπάρχουν και συμβόλαια σε αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη όμως υπάρχει πάντα ένα πολιτικό κόστος, δηλαδή η Ευρωζώνη που έχει 19 χώρες μέλη, η Λιθουανία έγινε 1η Ιανουαρίου η 19η, αντί να γίνει ελκυστική, βλέπουμε ότι, ξέρω και εγώ, φεύγει η Ελλάδα, μπορεί μετά να στριμωχθεί κάποια άλλη χώρα, να μην μπορέσει να ανταποκριθεί. Επομένως, εδώ υπάρχουν πολιτικοί υπολογισμοί, δηλαδή σου λέει, εντάξει, δυσλειτουργεί η Ελλάδα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε αν θα βάλει μυαλό, αλλά εν πάση περιπτώσει να πατήσουμε το κουμπί να διαλύσουμε πολιτικά την Ευρωζώνη ή τέλος πάντων να αρχίσουμε να διώχνουμε μέλη της Ευρωζώνης είναι μια απόφαση στρατηγικής σημασίας που καλύτερα να μην την πάρουμε. Άρα έχουν και αυτοί τα διλήμματά τους. Εμείς έχουμε το πρόβλημα, αυτοί έχουν το δίλημμα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που Εγώ είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία Ήσασταν που μου δώσατε. Ήσασταν απολύτως κατατοπιστικός. Θα τα ξαναπούμε σύντομα εδώ από το Στρασβούργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.